Στο παλιό ψυχιατρίο Χανίων ο χρόνος μοιάζει να σταμάτησε στο μακρινό 2006 και μαζί με αυτόν σταμάτησε και κάθε προοπτική για την ύπαρξή του την επόμενη μέρα. 11 κτίρια φαντάσματα. Οι ταμπέλες παραμένουν στις θέσεις τους. Όχι όμως και ο εξοπλισμός που είναι σκόρπιο στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κρεβάτια ασθενών, συσκευές σταθερών τηλεφώνων, ιατρική ορή, τραπέζια και καρέκλες. Η πορεία εγκατάλειψη και απαξίωση άρχισε το 2006, όταν το ψυχιατρίο Χανίων έκλεισε στο πλαίσιο τη αποασυλοποίησης. Αργότερα πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ, και σήμερα, 18 χρόνια μετά, παραμένει αφημένο στην τύχη του. Στα χρόνια αυτά, οι προτάσει για την αξιοποίηση τη έκταση φιλέτων και των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει έπεφταν μία μετά την άλλη στο τραπέζι, δείγμα και τη διαχρονικά μεγάλη ανάγκη για στέγαση υπηρεσιών και ανθρώπων. Φοιτητικές αιστείες, αθλητικές και εκπαιδευτικές υποδομές, νέο δικαστικό μέγαρο ήταν κάποιες από τις προτάσεις τοπικών φορεών προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις και προς το ΤΑΙΠΕΔ. Υπάρχουν λύσεις που πρέπει να τι δούμε. Δηλαδή δεν είναι κρίμα όλη αυτή η έκταση, αλλά και αυτή η κτηριακή δομή υπαλλαιωμένη με άλλα, υπάρχει αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να αξιοποιηθούν προ τα του κόσμου. Από άποψη θέσεω αλλά και λόγω στατικής επάρκεια των εγκαταστάσεων, η προοπτική αξιοποίηση του πρώην θεραπευτηρίου ψυχικών παθήσεων Χανίων θα ανακούφιζε σημαντικά το οξυμένο στιγαστικό πρόβλημα τη πόλη. Σήμερα η Αντιπεριφέρεια θεωρεί ανώφελη οποιαδήποτε ενέργεια λόγω τη ΕΤΑΔ, ωστόσο τάσεται υπέρ τη δημιουργία χώρου προσωρινή φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων. Εμεί λέμε ότι προσωρινά θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν και τώρα από την περίοδο αν διαμορφώσουμε λάχιστο στο κόστο ένα ή δύο από αυτά, του ανθρώπου που έρχονται και του βιάζουμε στην Αγία από κάτω, στο, στα υπόστεγα, τώρα που ο καιρό τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Το παλιό ψυχιατρίο Χανίων που βρίσκεται στην περιοχή Λιβάδια κοντά στο Μαΐχ, μια ανάσα από το κέντρο της πόλης, κατασκευάστηκε το 1960 με εντυπωσιακές προδιαγραφές για την εποχή εκείνη. Έχει υπόγεια δίχτυα κανάλια, δεν φαίνεται όλα τα υδραυλικά, ηλεκτρικά κλπ. Είναι μέσα σε κανάλια κάτω από τα χτίρια και δεν υπάρχει κάτι ορατό. Και για λόγου φαντάζομαι προστασία των ανθρώπων που φιλοξενούνται εκεί. Γενικά έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Η μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και η λήξη τη έννοια του ασύλου φαίνεται πω πέτυχαν με εξωτερικέ δομέ να λειτουργούν στα χανιά παρά τα προβλήματα υποστελέχωση. Ενώ σύντομα ολοκληρώνεται και η υπερσύγχρονη ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο Χανίων. Στην έκταση του θεραπευτηρίου ψυχικών παθήσεων όμω, συντηρείται η απαξίωση. Η μόνη ενέργεια χώρη είναι τα γραφεία που στεγάζουν δύο τμήματα τη αποκεντρωμένης διοίκηση Κρήτη. Και αυτά, ωστόσο, το ΤΑΙΠΕΔ έχει ζητήσει να απομακρυνθούν.